Όλο το πρόβλημα προκύπτει, κύριε Κερίδη, επειδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την αιτία του προβλήματος. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτήν μιλάμε, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με το ΝΑΤΟ και με το Ισραήλ, αιματοκυλούν αυτή τη στιγμή τη Μέση Ανατολή. Βομβαρδίζεται ο Λίβανος, κύριε Κερίδη, και αν δεν απατώμε, είναι ένα ανεξάρτητο κράτος του ΟΗΕ. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπαρίσταται. Ναι. Με το Ισραήλ και πολιτικά και στρατιωτικά. 3,5 εκατομμύρια Ουκρανοί, τους οποίους δέχθηκε η Ευρώπη. Σας άκουσα με πολύ προσοχή. 3,5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή πρόσφυγες και μετανάστες περιμένουν να φύγουν από το Λίβανο. Αν δεν το δημιουργεί λοιπόν το πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εκτός από ελκυστική, όπως σας είπα, αποτελεί και την αιτία, τη βασική αιτία του προβλήματος, και αυτό επιχειρεί να διαχειριστεί με τις πολιτικές της, με μια πολιτική, κατά την άποψη του ΚΚΕ, εσχρή, με την έννοια ότι ενταφιάζεται η συνθήκη της Γενέβης που αφορούσε τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών, με μια πολιτική η οποία δεν αναγνωρίζει ουσιαστικά κανένα δικαίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί ως συνεργός συντελεί και αυτοί στο να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Και να σας πω και κάτι. Υπάρχουν, κύριε Παπαχλιμίτζο, και δύο στάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη μία χορηγεί πολιτικό άσυλο στους Ουκρανούς, και καλά κάνει, λέμε εμείς, σε 5 εκατομμύρια Ουκρανούς, αλλά αρνείται να το κάνει αυτό στους πρόσφυγες και στους μετανάστες από το Λίβανο και τη Συρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σας είπα, είναι η αιτία του προβλήματος. Και από την άλλη, ευρωπαϊκές χώρες είναι η Ιταλία, για παράδειγμα, που κάνει κέντρα κράτησης σε άλλες χώρες, όπως την Αλβανία. Ένα ζήτημα το οποίο και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο κύριος Κερίδης πριν από λίγο δεν το θεώρησαν και τόσο κακό. Ότι μπορεί να γίνει. Το ίδιο κάνει βεβαίως και η Μεγάλη Βρετανία στη Ρουάντα. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Αυτό που λέμε εμείς ότι πρέπει να γίνει είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να εξετάζονται τα αιτήματά τους ασύλου στις χώρες πρώτης καταφυγής, όπως είναι αυτή τη στιγμή η Τουρκία, με την συμβολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και να πηγαίνουν βεβαίως εκεί που επιθυμούν αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να κλείσουμε. Αυτή είναι η λύση. Ναι. Υπάρχει η ανθρωπιστική διάσταση, ξέρετε, του ζητήματος, και αυτό κανείς δεν μπορεί να το... Ευχαριστούμε όλους. Είναι κρίμα που πρέπει.